Και εμείς θα μεταφερθούμε στην πικρολίμνη του Κιλκής, μια λίμνη που ήταν άλλοτε πόλος έλξης για τα περίφημα λασπόλουτρά του, όμως τώρα στεγνώνει. Το βλέπουμε, τις επιπτώσεις της ανομβρίας. Κοίταξε και την εικόνα, μιλάει από μόνη της. Είναι θλιβερή, συγκλονιστική η εικόνα. Είναι σαν να είσαι σε έρημο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από την πικρολίμνη Κιλκής. Πού είναι η λίμνη, ρε Δημήτρη? Για την ακρίβεια, από την πρώην πικρολίμνη Κιλκής. Την άλλοτε πικρολίμνη. Καθώς, όπως είπατε και εσείς, πλέον δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό. Πραγματικά η εικόνα σοκάρει. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Δυσκολεύεται κανείς να πιστέψει αυτή την εικόνα. Είναι αποτέλεσμα της παρατεταμένης ανομβρίας που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια και πόσο μάλλον τους τελευταίους τρεις μήνες, που όπως μας λέει, όπως μας λένε κάτοικοι της περιοχής, δεν έχει ρίξει σταγόνα νερό στην περιοχή, με αποτέλεσμα η λίμνη να στεγνώσει εντελώς. Είδαμε σε κάποια σημεία υπήρχαν μέχρι και ντουζιέρες εδώ, καθώς όσοι ερχόντουσαν έκαναν το μπάνιο, τους έπιναν νερό, μπορούσαν να κάνουν ακόμη και ντους. Στην περιοχή υπήρχε και ξενοδοχείο, όπου όπως είπατε ήταν επίσης τα περιβόητα λασπόλουτρα, που ήταν πολύ βοηθητικά για την υγεία και ερχόντουσαν πολλοί για να τα απολαύσουν και μετά έμεναν και στο ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο της περιοχής έχει κλείσει. Γενικότερα θυμίζει έρημη χώρα. Η τοπική οικονομία προφανώς. Και έχουμε, διαβάσαμε κιόλας, Δημήτρη, ότι ο δήμαρχος του Κιλκής έκανε έκκληση στους κατοίκους να μην προχωρούν σε αλόγια στη χρήση του νερού. Είναι όμως και αυτό λύση? Λύση δεν είναι, αλλά δεν στην εικόνα που μιλάει προφανώς. Δηλαδή, αν έχεις αυτή την εικόνα, τι να κάνεις? Το νερό νεράκι, σταγόνα σταγονίτσα. Οικονομία όσο μπορούμε. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα του νερού, από ό,τι μας είπανε κάτοικοι στο χωριό της πικρολίμνης, αλλά και στα γύρω χωριά, υπάρχει νερό για άρδευση, αλλά δεν υπάρχει νερό πόσιμο για να πιούν. Γι' αυτό ζητάνε βοήθεια από τους τοπικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές, να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, ώστε να υπάρξει νερό στο χωριό και στα γύρω χωριά. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Ρώτησες μήπως, Δημήτρη, από πότε έχει να βρέξει εκεί στο Κιλκής? Μας είπαν ότι τους τελευταίους τρεις μήνες δεν έχει ρίξει σταγόνα νερό. Απίστευτο, απίστευτο. Είναι συγκλονιστική η εικόνα. Μια τάξη μεγέθους για την έκταση που καλύπτει αυτή η κάποτε λίμνη φαίνεται πολύ μεγάλη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη φαίνεται η πολύ έκταση. Μεγάλη. Συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε το ρεπορτάζ, να μάθουμε όσο περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Και το θλιβερό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, είναι απίστευτο. Ναι. Είναι έρημος, κυριολεκτικά, και κάποτε εκεί όσο μπορέσαμε και περπατήσαμε, δηλαδή, με τη Χριστίνα Δημητρούδη, είναι ξεκάθαρα χώμα κάτω, τίποτα. Είναι απέραντο. Σε ένα σημείο λίγο πιο πέρα υπάρχει κάτι που είναι λίγο σαλάσπι, αλλά είναι τελείως στεγνό, τελείως στεγνό. Από πότε έσβησε, Δημήτρη, αυτή η λίμνη? Πόσο καιρό έχει που δεν έχει σταγόνα νερό? Τους τελευταίους 2-3 μήνες που, όπως σας είπα, δεν έχει βρέξει καθόλου, παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Απίστευτο. Απίστευτο. Θλιβερό. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και εμείς.